Υπάρχουν και σπουδαίοι μουσικοί. Και εγώ τώρα, υπό την ιδιότητα του άτυπου δημοσιογράφου, θα σε ρωτήσω το εξής. Σε όλη αυτή τη διάρκεια των γυρισμάτων εδώ, είδα έναν Νταλάρα μουσικό. Παρατηρούσα τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσες με τα υπόλοιπα παιδιά αυτής της εξαίσιας ορχήστρας που έχεις μαζί σου. Μια επικοινωνία απίστευτη. Σαν να μην σε ενδιαφέρει το τραγούδι, σαν το τραγούδι να ήταν το τελευταίο πράγμα που μετράει, δηλαδή η τελική δική σου ερμηνεία. Να σε ενδιαφέρει πώς έπαιξε η ακουστική κιθάρα, τι έκανε ο Κρουστός, τι έγινε εκεί, πιο πέρα. Ο Νταλάρας μουσικός. Λυπάμαι που άργησες να το καταλάβεις, γιατί εγώ πάντα έτσι ήμουν. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τον ρόλο μου απλά σαν ένας ερμηνευτής. Δηλαδή, ένας άλλος παίρνει ένα μικρόφωνο, παίρνει τα λόγια και τραγουδάει. Επειδή έχει μια καλή φωνή. Στην ουσία, μια καλή φωνή, και είναι περίεργο να το ακούσω από μένα, γιατί εγώ αγαπάω τις καλές φωνές. Μια καλή φωνή δεν φτάνει για να κάνει ένα ολοκληρωμένο καλλιτέχνη. Αυτό που θέλω να κάνω και που ήθελα πάντα, δεν ήθελα απλά να περάσω σαν ένας ακόμη τραγουδιστής. Κάθε φορά που παίρνω ένα όργανο ή που επιλέγω ένα τραγούδι, για μένα δημιουργείται μια ανάγκη του να μπω εγώ μέσα σε αυτό το τραγούδι, αλλά και το τραγούδι να βρει ένα καινούριο σπιτάκι να αράξει. Αυτά μπορεί να ακούγονται λίγο παράξενα. Έτσι όμως σύνθετα αντιλαμβάνομαι τα πράγματα. Για οποιοδήποτε λόγο, αν μου πεις πάρε αυτό το τραγούδι, δεν είναι άσχημη η μελωδία του, και τραγούδισε το, σε παρακαλώ, εσύ που τραγουδάς καλύτερα από μένα. Δεν ξέρω αν θα το κάνω. Μπορεί να το κάνω. Έχει τύχει κι αυτό. Αλλά δεν θα είμαι εγώ. Εγώ λειτουργώ τελείως διαφορετικά με τα τραγούδια. Και πρέπει να πω και σε αυτή την εκπομπή, έχει σημασία επειδή είναι μουσική εκπομπή, ποτέ δεν κατάλαβα το πώς μπορεί ένας τραγουδιστής που έχει μια καλή φωνή να παίρνει απλά ένα μικρόφωνο και να τραγουδάει χωρίς ο ίδιος αυτός να είναι μουσικός. Μπορώ να σου το πω εγώ που δεν είμαι καν τραγουδιστής, αλλά το έχω δει στη ζωή μου τόσες πολλές φορές που έχω βαρεθεί πλέον να το εντάξει. Πρώτα γίνεσαι μουσικός και μετά τραγουδάς. Διότι το όργανο της φωνής είναι από τα πιο μουσικά και τα πιο δύσκολα, τα πιο εκφραστικά. Πρέπει να μάθεις όλα τα μυστικά της μουσικής για να μπορέσεις να εκφραστείς. Καταλαβαίνεις, δεν είναι μόνο λαγνία και πάθος το μικρόφωνο και λίγο το κούνημα του φλουδιού, να πούμε λίγο τα ερωτικά υπονοούμενα και να τελειώσει το. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το τραγούδι έχει μέσα του δημιουργία, πόνο, έχει ζωγραφική, έχει περιπέτεια. Και αυτή η σχέση με τους μουσικούς, τον καθένα ξεχωριστά, είδα εδώ μια ομάδα παιδιών που κανείς θα έπρεπε να τους αναφέρει έναν έναν. Θα τους αναφέρουμε και σε εξέχουσα θέση και στη συνέχεια. Αλλά εξαιρετικούς μουσικούς, μερικούς από τους καλύτερους μουσικούς που έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Αυτή η σχέση με τον καθένα ξεχωριστά, σε είδα να κλέβεις ματιές μαζί τους, να σε κοιτάνε εκείνοι, ξέρουν. Είναι, τι είναι, ένα ζωντανός οργανισμός. Κοίταξε, αυτές είναι σχέσεις κωδικοποιημένες. Yeah. Δεν μπορείς να μπεις. Όποιος απ' έξω δύσκολα μπαίνει μέσα σε αυτήν την διαδρομή. Είναι πολύ. Είμαστε σαν μία, να την πούμε έτσι, εξιδανικευμένη κόζα νόστρα εμείς. Συμβαίνει η αγάπη.
πεθαίνει. Χάνεται το όνειρο. Το τραγούδι όμως μένει. Θα σου μιλώ με τα τραγούδια τις νύχτες που η αγρύπνια θα με καίει, τις νύχτες που η αγάπη θα μου φταίει, τις νύχτες που η αγάπη θα μου φταίει. There.